Δεν είμαι σε θέση να μιλήσω τώρα. Πρέπει να μας εξηγήσει όμως τι έγινε. Όταν θα είμαι πιο καλύτερα, είναι φοβισμένη, είναι πολύ καλά. Έχεις μεταγνώσει για ό,τι έκανες. Για φτάνει, εντάξει, μην το κάνουμε. Είναι φοβισμένη, ναι, να σας πω εγώ δυο λόγια. Εντάξει, μη φοβάσαι, Μαρία. Έχουμε μαζί μας, μας μιλούσε η κοπέλα 22χρονη, τώρα Τατιάνα, την είδατε, είναι φορτισμένη. Έχουμε γνώρισμα τη δικηγόρο, την κυρία Παναγωπούλου. Για Παναγωπούλου, για πείτε μας λίγο, τι λέει τώρα η πελάτη σας, τι συνέβη. Κοιτάξτε, είναι ένα παιδί το οποίο έχει πέσει θύμα bullying, όπως ισχυρίστηκε. Στις ιδιόχειρες σημειώσεις της, οι οποίες βρέθηκαν μέσα στη σχολική της τσάντα και είναι στη γνώση της κυρίας Εισαγγελέως, είναι μέσα στη δικογραφία την ποινική. Στις ιδιόχειρες σημειώσεις της, λοιπόν, η ίδια μέρες πριν το συμβάν είχε σημειώσει και είχε γράψει ότι δεν θέλω να τους σκοτώσω, δεν θέλω να τους τραυματίσω, θέλω απλώς να τους σταματήσω. Το παιδί αυτό, υφίστατο σχολικό εκφοβισμό, ήταν θύμα αυτού που όλοι λέμε και είναι επίκαιρο τις τελευταίες μέρες, bullying, του σχολικού εκφοβισμού και της σχολικής βίας, με όλες τις μορφές που μπορεί να λάβει αυτό το κοινωνικό φαινόμενο, δυστυχώς. Το παιδί, όπως είπε, υφίστατο ένα γολγοθά. Το σχολείο γι' αυτό είχε καταντήσει να είναι αφόρητο. Ήταν μια καλή μαθήτρια, μια μαθήτρια καλύτερη από τα θύματα τα οποία επετέθη. Η ίδια ισχυρίστηκε ότι την κορόιδευαν για την εξωτερική της εμφάνιση, την περιέπαιζαν επειδή φορούσε γυαλιά, τη σχολίαζαν ότι δεν ήταν τόσο όμορφη, ότι δεν είχε τόσο καλή εξωτερική εμφάνιση όσο τα θύματα, όσο τα κορίτσια στα οποία, στις μαθήτριές της, τις οποίες επετέθη. Αυτό που την όθησε να επιτεθεί όμως. Αυτό που την όθησε να επιτεθεί ήταν ότι, κοιτάξτε να δείτε, τις τελευταίες μέρες, όπως η ίδια ισχυρίστηκε, στο σχολείο γίνονταν συζητήσεις για το θέμα του bullying. Λόγω και της επικαιρότητας και λόγω και της υποθέσεως του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Η ίδια, έχοντας πέσει θύμα bullying και αισθανόμενη ότι κανείς δεν αντιλαμβάνεται και κανείς δεν αφουγκράζεται τη δεινή θέση, την ψυχολογική στην οποία έχει περιέλθει, προσπάθησε να εξηγήσει στις καθηγήτριές της την κατάσταση την οποία περνούσε. Όμως ένιωθε ότι κανείς δεν την αντιλαμβανόταν, κανείς δεν αφουγκραζόταν τη δεινή ψυχολογική κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς είχε αντίστοιχο περιστατικό. Είχε στη σχολή πάει κοινωνική λειτουργός και ψυχολόγος και είχε μιλήσει με τη Μαρία. Η Μαρία είχε πει όλα αυτά τα οποία περνούσε. Δεν είναι κάτι το εφήμερο, κάτι το προσωρινό. Δεν είναι μια κατάσταση των τελευταίων ημερών. Ήταν μια χρόνια κατάσταση. Κάτι ισχυρότερο τώρα για το κομμάτι, αν υπάρχει θέμα με τον διευθυντή της σχολής. Δηλαδή, του είχε επανειλημμένος, του είχε αναφέρει ότι. Βεβαίως. Είχε επανειλημμένος η νεαρά αυτή μαθήτρια της σχολής, είχε επανειλημμένος εκφράσει την κατάσταση και γνωστοποιήσει την κατάσταση την οποία περνούσε στο διευθυντή της σχολής, στους καθηγητές της, στις καθηγήτριές της, όμως κανείς δεν ασχολιόταν, όπως η ίδια χαρακτηριστικά είπε στην κυρία Εισαγγελέα, με την ίδια, παρά ασχολιόντουσαν με τα θύματα, με τις συμφοιτήτριες, οι μαθήτριες τις οποίες την ενοχλούσαν και δεν τις έδιναν την πρέπουσα, όπως η ίδια λέει, σημασία. Οι μαθητές λέγανε χθες ότι τις δώσανε δεύτερη ευκαιρία, ότι δηλαδή χάρη σε αυτούς παραμένουν στο σχολείο. Η ίδια σημειώση της λέει ότι εγώ είμαι ένας αδύναμος άνθρωπος που θα πρέπει να μπορέσω να σταθώ στα πόδια μου. Αυτό τα λέει όλα. Δηλώνει την αδυναμία, την ψυχολογική, αλλά και τη σωματική. Είδατε, είναι μια σωματικής διαστάσεως πολύ μικρή. Δεν είναι πρόσφορη να τελέσει τέτοια ποινικά αδικήματα για τα οποία κατηγορείται για επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε απόπειρα και κατ' εξακολούθηση. Σοβαρά ποινικά αδικήματα για την ελληνική πραγματικότητα, τη σχολική ελληνική πραγματικότητα. Ασφαλώς, βεβαίως. Αφέθηκε ελεύθερη. Η κυρία Εισαγγελέα την παρέπεμψε σε ρητή δικάσιμο για 8 Ιουνίου στο μονομελές πλημελιωδικείο Πειραιός. Αυτή τη στιγμή η Συνοδεία Αστυνομικών παραπέμπεται σε ψυχολόγο και ψυχίατρο για να διαγνώσει την φανερή κλονισμένη ψυχική της κατάσταση και ψυχική υγεία, και οι αρχές και οι γιατροί θα αναλάβουν από εδώ και πέρα να πράξουν τα δέα. Ακούσατε, Τατιάνα, την δικηγόρο της... της...